Ναι. Σωστά. Ναι, ναι, καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, το παιδί πριν 3 μέρες ξεκίνησε να πάει στο σχολείο. Απροειδοποίητα, δεν το ξέραμε, ανέβηκε στο λεωφορείο, ενώ τις προηγούμενες μέρες δεν πλήρωναν, του ζήτησαν χρήματα για εισιτήριο. Δεν τα είχε μαζί του, παρά μόνο το χαρτζιλίκι του και ο οδηγός του είπε να κατέβει. Φανταστείτε, κυρία Λαμπίδη, την ψυχολογία του παιδιού που έφυγε χαρούμενο για το σχολείο και γύρισε πίσω κλαίγοντας. Γιατί το κατέβασε ο οδηγός και απορούσε γιατί το κατέβασε ο οδηγός από το λεωφορείο. Το κατέβασε πίσω στη στάση. Αυτό το παιδί... Επιτόπου. Κατέβηκε και ανέβηκε στο λεωφορείο. Κατέβηκε και ήρθε στο σπίτι. Έκανε μία διαδρομή επίσης για να επιστρέψει στο σπίτι. Εμείς είμαστε και οι δύο εργαζόμενοι. Το παιδί θα μπορούσε εκείνη την ημέρα να είχε μείνει στο σπίτι, να χάσει τα μαθήματά του. Και όπως και καθημερινά θα συμβαίνει αυτό. Έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, κύριε. Δεν ξέρω.